Θα ήθελα να μάθω λίγο για την πρώτη σας βραδιά στις παραλίες με τις νέες συνθέσεις των ομάδων. Κάτι το οποίο ξάφνιασε όλους μας, φαντάζομαι εσάς, σας ξάφνιασε ακόμη περισσότερο. Κατερίνα, ένα ιδιαίτερο βράδυ, το πρώτο βράδυ της μαύρης ομάδας πλέον. Θέλω να μου πεις λιγάκι για το πώς εισέπραξες εσύ όλη αυτή τη διαδικασία και πώς ήταν η νύχτα στο νησί. Η διαδικασία ήταν μια περίεργη διαδικασία με ανάμεικτα συναισθήματα. Είμαι χαρούμενη για την ομάδα που δημιούργησα. Από την άλλη, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη γιατί δεν είμαι μαζί με την κολλητή μου, την Αφροδίτη, που ήμασταν αχώριστες 24 ώρες. Και μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά όπως ξαναείπα, θα κάνω υπομονή 2 εβδομάδες. Και θα ξαναείμαστε αχώριστες, γιατί ξέρω ότι για αυτήν είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί η παρέα ήταν εγώ, η Δήμητρα και ο Σπύρος, και είναι η μόνη που πήγε από την αντίπαλη ομάδα από την παρέα αυτή. Αφροδίτη, θεωρώ ότι το συνέστημα έχει γύρει λιγάκι προς τα δεξιά στην λευκή ομάδα. Σε βλέπω αρκετά συγκινημένη. Θέλω να μας πεις και εσύ για την πρώτη νύχτα στο νησί με τη νέα σύνθεση πλέον της ομάδας σου. Κάθε νύχτα με την Κατερίνα ξαπλώναμε και κοιτάζαμε τα άστρα και μιλούσαμε μέχρι αργά. Στο βράδυ μου, να μόνη μου. Πραγματικά μου λείπει και η Κατερίνα και η Δήμητρα και ο Σπύρος. Αισθάνομαι πολύ μόνη μου εδώ, αλλά θα κάνω απομονή 2 εβδομάδες είναι.